φίλες και φίλοι της Περιφερειακής Τηλεόρασης Ηλέκτρα, καλησπέρα σας. Σήμερα στην πόλη της Κορίνθου υπάρχει μια γιορτή, γιορτή του αθλητισμού, γιορτή της ελπίδας. Υπάρχει ένας αγώνας βετεράνων μεταξύ του Πανελληνίου Συνδέσμου Ελλήνων Βετεράνων και των παλαιών και νέων παιχτών Παλέμωνα και Απόλλωνα Κορίνθου. Είναι μια πραγματική γιορτή που στόχο έχει καταρχάς το φιλανθρωπικό. Τα έσοδα από την σημερινή εκδήλωση θα δοθούν στο Ευθύμιο Κέντρο. Ένας αγώνας που γίνεται για να έρθουν στους αγωνιστικούς χώρους τα παιδιά, να δουν τις παλιές δόξες του αθλητισμού, τις παλιές δόξες της Κορινθίας, αλλά και το παρόν. Παίχτες που αγωνίζονται στην ομάδα του Παλέμωνα και Απόλλωνα Κορίνθου. Μια ωραία γιορτή λοιπόν που γίνεται στο κλειστό γυμναστήριο Κορίνθου. Μια γιορτή που γίνεται με την βοήθεια του Δήμου Κορινθίων, αλλά και τον αγώνα κάποιων ανθρώπων να φιλοξενηθεί σήμερα αυτός ο πολύ ωραίος αγώνας ανάμεσα σε δύο ομάδες που κάθε μία έχει χαράξει τη δική της στιγμή δόξας. Είναι οι βετεράνοι του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και είναι και οι παίχτες το παρελθόν από παίχτες του Παλέμωνα, του Απόλλωνα Κορίνθου, αλλά και από το Ξυλόκαστρο και από το Κιάτο, παιδιά που έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν και έχουν φορέσει την φανέλα εθνικής κατηγορίας. Θα σας δώσουμε εμείς μια πρώτη εικόνα και να περάσουμε από τους Κορίνθιους που έχουν έρθει αρκετά παιδιά που είχαν παίξει στο παρελθόν και θα σας τους πούμε βλέποντάς τους έναν-έναν και αργότερα στον αγωνιστικό χώρο. Για τον Παλέμωνα και Απόλλωνα Κορίνθου βρίσκεται στον πάγκο ο Ελευθέρης ο Ελευθερίου, ο Κώστας ο Δούρος, ο Θάνος ο Δούρος, ο Γιώργος ο Μακρύς, ο Κώστας ο Αδάμ, ο Κώστας ο Μάρκελος, ο Κώστας ο Μάγλος, ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, ο Γιάννος ο Σταυρόπουλος και παιδιά που αγωνίζονται στο Παλέμωνα που είναι ο Πράτης. Επίσης είναι ο Κωνσταντίνου, ο οποίος αγωνίζεται στον Αρκαδικό και φέτος η ομάδα του ανέβηκε στην Α1 εθνική κατηγορία. Είναι ο Τρυφωνόπουλος, είναι ο Μάγλος. Αρκετά παιδιά λοιπόν βρίσκονται εδώ, ενώ για την ομάδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών. Να δούμε και την παρουσίαση μαζί. Μαζί μου είναι ο... Ξεκινάμε λοιπόν ένας-ένας να τους δούμε. Ο Λάκης ο Γιαννίκος, παλιός παίκτης και προπονητής και παίκτης του Παλέμωνα Κορίνθου. Την πρώτη φορά που είχε αγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική, Λευτέρης Ελευθερίου, Θάνος Δούρος, επιτυχημένοι επαγγελματίες όλοι τους. Δημήτρης Μανολιτσάκης, Κώστας Δούρος, Καταρδής Τάσος, Κώστας Μάγλος, αγωνίστηκε στον Παλέμωνα. Ο Δημήτρης ο Μανολιτσάκης, προπονητής και παίχτης. Ο Αδάμο Κώστας αγωνίζεται στον Απόλλωνα και παλιά στον Άνατο Κιάτου. Ο Γιάννος Σταυρόπουλος. Ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου. Ο Δημήτρης ο Μαλδής. Ο Κώστας ο Μάρκελος και ο Γιώργος ο Μακρύς. Αυτά είναι τα παιδιά. Λάσης Τάκης ο προπονητής με βοηθούς του. Δημήτρης Θοδωρόπουλος και Διαμαντίδης Αντώνης η βοηθή. Δημήτρης Θοδωρόπουλος κάποιο πρόβλημα υγείας δεν τον άφησε να αγωνιστεί. Πάμε να δούμε τους βετεράνους καλαθοσφαιριστής. Δημήτρης Καζιάννης. Κώστας Κωνσταντινίδης. Νίκος Μπουντούρης με το νούμερο 8, παλιά δόξη του ΠΑΟΚ. Ο δικός μας, ο Σταύρος ο Δανίλ.
Χρήστος Χριστοδούλου, Κώστας Τσατσαρής, τεράστιο Παλμαρέ, Βουρτζούμης Βαγγέλης με το νούμερο 13, Γιάννης Γιαννούλης με το νούμερο 15 και Γιάννης Γεωργικόπουλος από την Πάτρα με το νούμερο 19. Γιάννης Ιωαννίδης, ο αρχιπροπονητής, άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Αγγελική Τρίκα, Γιάννης Πετρόπουλος, οι διαιτητές της σημερινής συνάντησης. Ένας όμορφος αγώνας με ιδιαίτερο χαρακτήρα, να μην ξεχάσουμε το σκοπό του. Τα έσοδα θα δοθούν στο Ευθύμιο Κέντρο, ένα κέντρο αποκατάστασης παιδιών με ιδιαίτερα χαρίσματα. Ενώ υπάρχουν και οι αναμνηστικές φωτογραφίες στο παρκέ της Κορίνθου, ο Γιάννης Ιωαννίδης με τα παιδιά του, άλλους τους είχε, άλλους όχι, αλλά ήταν και στην εθνική ομάδα, οπότε καταλαβαίνετε το τεράστιο ειδικό βάρος που βρίσκεται στο παρκέ της Κορίνθου. Είμαστε όλοι χαρούμενοι που σήμερα συναντάμε το παρελθόν, έναν πολύ όμορφο αγώνα χωρίς το σκορ, έναν αγώνα που θα διασκεδάσουν όσα παιδιά, αυτό εντός εισαγωγικών, γιατί όσοι φοράνε τα σοτσάκια είναι πάντα παιδιά, θα βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο να διασκεδάσουν τον σημερινό αγώνα. Για την περιφερειακή τηλεόραση Λέκτρα, Αθήνιος Σαρμπός στην κάμερα, ενώ ο Γιώργος Δημητριάδης στην παρουσίαση και στο σχόλιο της σημερινής αναμέτρησης. Περιμέναμε περισσότερο κόσμο, έχει έρθει κάποιος κόσμος στο Χριστό Γυμναστήριο Κορίνθου και αυτή τη γιορτή του κορινθιακού μπάσκετ, γιατί σίγουρα είναι τιμή για αυτά τα παιδιά που αγωνίστηκαν, φόρεσαν τη φανέλα του Παλέμωνα και του Απόλλωνα, πρωτίστως του Παλέμωνα, να αγωνιστούν κόντρα σε αυτά τα ιερά τέρατα που πέρασαν από την Εθνική Ελλάδα αλλά και από όλα τα μεγάλα συγκροτήματα της χώρας. Παλαθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, καταλαβαίνετε το ειδικό βάρος που σηκώνει το παρκέ της Κορίνθου. Περιμέναμε να είναι εδώ και ο Δήμαρχος Κορινθίων, αφού ο Δήμος είναι ένας από τους χορηγούς της σημερινής εκδήλωσης. Ο αγώνας είναι έτοιμος να αρχίσει. Ο Γιάννης ο Πετρόπουλος, η Αγγελική Τρίκα είναι στο χώρο, στο παρκέ, και θα περιμένουμε να δούμε τις βασικές πεντάδες. Βλέπουμε το Γιάννη τον Γιαννούλη με το νούμερο 15, τον Γιάννη τον Γεωργικόπουλο με το νούμερο 17, τον Νίκο τον Μπουντούρη, τον Κώστα Τσατσαρή και τον Χρήστο τον Χριστοδούλου. Χρήστος ο Χριστοδούλου, να πούμε ότι κατάγεται από την Κορινθία, από τα Ροζενά Κορινθίας, αυτός και αδερφός του για πολλά χρόνια στον Πανιόνιο και στα εθνικά συγκροτήματα. Ο Μάγλος, ο Καταρτζής, ο Σταυρόπουλος βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα της Κορίνθου, ο Τριφωνόπουλος. Ο Μάγλος ήταν ο παίχτης που έχει τιμήσει τα εθνικά συγκροτήματα και στην εθνική ομάδα. Να δούμε λοιπόν τις δύο ομάδες. Γιαννούλης θα πάρει τον πρώτο τζάμπολ, Τσατσαρής και ο Μπουντούρη. Είναι ωραίες στιγμές. Να λοιπόν ο Κώστας ο Τσατσαρής που μόλις πέρσι άφησε τα παρκέ της Α1. Να δούμε τον Γεωργικόπουλο, Γιαννούλης με ωραία προσποίηση. Θα αλλάξει χέρι, θα πετύχει το πρώτο καλάθι. Βέβαια να πούμε εδώ ότι δεν υπάρχουν σκληρές άμυνες, υπάρχουν μόνο παιχνίδι, διασκέδαση, μια απλή επαφή και ο ένας παίκτης θα ευχαριστηθεί το παιχνίδι του άλλου. Μόλις έφτασε και ο Δήμαρχος Κορινθίων στην αρένα της Κορίνθου,
να δούμε τον Τσαρτσαρή να παίξει ένα ψωνοδίον ενός τον Τριφωνόπουλο. Αριστερό χέρι, τελείωμα. Ένα coast to coast. Και μάθει να παίζει και playmaker ο Κώστας Τσαρτσαρής. Ο Τριφωνόπουλος για τρεις. Δεν αστοχεί. Και να δούμε τον Νίκο τον Μπουντούρη πόσο θα αντέξει το κατέβασμα της μπάλας. Βέβαια θα υπάρχουν πολλές αλλαγές. Δεν ξέρω αν θα παίξει και ο Γιάννης Ιωαννίδης, αλλά δεν το νομίζω. Να το κόψουμε τον Μπουντούρη. Ο Σταυρόπουλος τον ακολούθησε. Ο Μπουντούρης με τα περιτά κιλάκια του. Ο Σταυρόπουλος είναι ενεργός αθλητής, γάμα αθλητής. Να καλάθηκε για τους Κορίνθιους. Μπουντούρης, Τσαρτσαρής. Τσαρτσαρής θα παίξει, θα δώσει τον Γιαννούλη. Δύο τεσσάρια παγκοσμίου επίπεδου. Να εκκίνησε τον Τσαρτσαρή. Την backdoor πάσα. Δίνει στο Χριστοδούλο, έχει και την καλύτερη πάσα. Οι παλέμαχοι, οι βετεράνοι, όπως θέλετε πείτε τους, επιστρέφουν. Με Σταυρόπουλο οι Κορίνθοι. Σταυρόπουλος πατάει, Γιαννούλης επάνω του. Τριφωνόπουλος για δύο, τον αμυντικό rebound ο Χριστοδούλου, όχι αφήνει την μπάλα. Απεχτεί από το πλάι. Είμαστε στα 8 λεπτά. Να θυμίσουμε αυτόν τον πολύ ωραίο αγώνα που γίνεται εδώ στο Χριστό Γυμναστήριο Κορίνθου. Μια προσφορά της τηλεόρασης, της περιφερειακής τηλεόρασης Ηλέκτρα, στους φίλους του αθλητισμού που παρακολουθούν αυτόν τον ωραίο αγώνα. Χωρίς στρες, χωρίς άγχος, ωραίο καλάθι από τους Κορίνθιους. Τριφωνόπουλος ο πετυχαίνει ένα ακόμη καλάθι, το σκορ γίνεται 7-4. Χορηγός της σημερινής συνάντησης είναι το Coffee Island. Η βολή συμπληρωματική, έχει στόχο, το σκορ 8-4. Οι Κορίνθοι ανεβάζουν τη διαφορά στους 4. Γιαννούλης, το κόψιμο Αταρτζής με τη σχαστή πάσα. Τρέιλερ δεν υπάρχει κανένας, υπάρχει ο Μπουντούρης, δίνει στο Γιαννούλη το κόψιμο, Τσαρτσαρής, ωραίο κάρφωμα. Με το δεξί γυρίζει την μπάλα, αλλάζει χέρι. Τρέιλερ αυτά ήταν βούτυρο στο ψωμί του. Καταρτζής με σκαστή πάσα κάτω. Σταυρόπουλος, πάσα έξω, σουτ για τρεις, άστοχο Γιαννούλης με τη μία στον Μπουντούρη. Τσαρτσαρής έχει ήδη φύγει, θα παίξει τα ποστάρι, όχι. Αλλά θα πάει στο Γεωργικόπουλο, αυτός θα πάρει σκριν από τον Γιαννούλη, αλλάγει στο σκριν. Προσποίηση, πέρασμα, φάουλ, καλάθι και φάουλ. Αγγελική τρίκα το σφύριγμα. Ο Θήμιος Τσαρμπάς, ο κάμεραμάν του Ηλέκτρα. Θα κάνω μια σοβαρή καταγγελία ότι δεν υπάρχει πιθανότητα οι διαιτητές να παίξουν σωστά τον αγώνα, γιατί έβγαζα σέλφι με τους παίκτες της μίας ομάδας. Μόνο με τις μίας ομάδας. Μόνο με τις μίας ομάδας, όπως καταλαβαίνετε, και υποψία φάουλ υπάρχει, θα το σφρίξει πριν γίνει. Μόνο με την πρόθεση θα δοθεί το φάουλ. Να δούμε το παιχνίδι μας, να ο Σταυρόπουλος. Ο Μπουντούρης εκεί με τον όγκο που έχει παίζει και στο 4 και στο 5. Καταρτζής, ωραία πάσα, κάρφωμα, εντυπωσιακό. Να λοιπόν οι Κορίνθοι ξαναπαίρνουν το προβάδισμα. Να ο Μπουντούρης γρήγορα στο Χριστοδούλου. Θα μπει τρέιλερ ο Γιαννούλης έξω στον Μπουντούρη. Δεν έχουμε δει τον Μπουντούρη να σουτάρει. Σουτάρει ο Χρήστος Χριστοδούλου από τα 6 μέτρα περίπου. Πάντα ήταν ένας καλός σουτέρ μεσαίων αποστάσεων, όχι για παραπάνω. Για παραπάνω έβαζε τον αδερφό του, έτσι θύμιο. Το μπέμπι, το μεγάλο μπέμπι του ελληνικού μπάσκετ. Να ο Μπουντούρης, να ο Γεωργικόπουλος και αυτός ένα πολύ καλό γκάρ. Γιαννούλης δεν κοιτάει το καλάθι, ψάχνει να βρει πάσα. Τσαρτσαρής για τρεις. Το είχε κάποτε θύμιο, τώρα δεν το βλέπω ζεστό. Να δούμε τον Καταρτζή. Και αυτός πολύ καλός παίχτης, και αυτός έχει αγωνιστεί στα πρωταθλήματα Α2 και Α1 εθνικής κατηγορίας. Τσαρτσαρής αναγκάζεται να κατεβάσει την μπάλα μόνος του. Δεν τον χαλάει. Δίνει στον Γεωργικόπουλο. Το σούτ είναι άστοχο. Μάγλος, Καταρτζής. Σταυρόπουλος θα κάνει τον drive, κάνει ωραία πάσα όπως ο Τριφωνόπουλο.
Ο Τσατσαρίς έχει δυνάμεις. Πώς το βλέπεις, Δημήτρη, κατεβάζει. Playmaker. Δεν ξέρω αν ακολουθούν ακριβώς τις εντολές του κυρίου Ιωαννίδη. Το βλέπουμε τον Ιωαννίδη. Σύγχρονο το βλέπουμε. Ναι. Δεν πιστεύω να αντιδράσει σε αυτά τα φαινόμενα. Σε άλλες περιπτώσεις θα είχε πάρει και δύο time out. Δύο time out, δύο μπουκάλια νερό θα είχαν εκτοξευτεί. Και καλαστακάκι θα είχε φύγει, πιστεύω, σε κάποια κερκίδα. Να δούμε τον Σταυρό. Έχει πει με τον κρατάει χαλάρο. Ναι. Να πάμε για την πρώτη αλλαγή. Ο Κωνσταντινίδης θα είναι ο παίκτης που θα μπει για τους βετεράνους. Ο Καλάς θα μετρήσει. Δεν μετράει, λέει η κυρία Τρίγκα. Και θα μπει και ένα δικό μας παιδί. Ο Δημήτρης ο Καζιάνης, ο οποίος αγωνίστηκε πολλά χρόνια. Όχι, δεν είναι ο Καζιάνης, είναι ο Τόλιας. Συγγνώμη, έχουν το ίδιο κόψιμο. Τόλιας και Καζιάνης, αν τους δεις τίμιο, είναι ίδιοι. Είναι ο Νίκος ο Τόλιας, λοιπόν. Βάση πάντως μέχρι ώρα στο αγώνα, νίκη στην ομάδα της Κορίνθου, έτσι. Ναι. Ήταν εντυπωσιακό το κάρφωμα. Το κάρφωμα ήταν πάρα πολύ καλό, Τρυφωνόπουλου. Κωνσταντινίδης θα μαζέψει την μπάλα. Προσπάθησε να βοηθήσει και η κυρία Τρίγκα. Εκεί η κυρία Τρίγκα έπρεπε να δώσει τζάμπολο όμως. Ο κύριος Ιωαννίδης όρθιος, τώρα δεν ξέρω τι λέει. Να λοιπόν ο Μπαλτζής που έχει μπει για την ομάδα της Κορίνθου. Ο Κώσος Δούρος, ο Κωνσταντίνο, ο Γιώργος, ο Πράτης για τρεις έρμπολ. Είναι μεγάλο το άγχος στιγμή να παίζεις με τέτοια ιερά τέρατα και να μπαίνεις ένας νεαρός αθλητής και να έχει το θράσος στο σουτάρικελος. Κωνσταντινίδης, Γιαννούλης, ψάχνει κάποιο παίχτη, Χριστοδούλου, Τόλιας, Γιαννούλης με το Μανολιτσάκι. Το σουτ, όχι, ο Κωνσταντινίδης, κανένα, θα ο Τσαρθαρής, θα τον παίξει άμυνα ο... ο Πράτης, ο... Τσατσαρίς λέει στο συμπαίκτο σουτάρι. Προσποίηση, δεύτερη, Τόλιας, προσποίηση στο Δούρο η μπάλα. Ο Δούρος κάνει κακή πάσα, δεν την προέβλεψε. Να ο Τόλιας κερδίζει το φάουλ από τον Κώστα το Δούρο. Δούρος για την εποχή του, την ομάδα που ανέβηκε η ομάδα της Κορίνθου στη Γάμα Αθηνική. Ήταν ένα από τα μεγάλα ταλέντα του πανελληνίου μπάσκετ. Είχε χτυπήσει και την πόρτα της Εθνικής Εφήβων. Ήταν από τους καλούς της δική του εποχή. Να δούμε λοιπόν τον Νίκο Ντόλια, το σκορ 10-14. 10-15, οι βετεράνοι περνάνε με 5, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, το Μπράτη, το Κόψιμο, ο Δούρος, ο Μανολιτσάκης, κάνει την πάσα. Δημήτρης Μανολιτσάκης, ο προπονητής του Παλέμωνα. Μάλλα στον Μπαλτζή τον Δημήτρη. Κωνσταντινίδης, Τόλιας. Και προπονητής ο κύριος Τόλιας, καλός προπονητής. Κάποτε ήταν προπονητής των Αγίων Θεοδόρων. Όταν η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων ήταν στη γάμα αθλητική κατηγορία. Πάνε σε γρήγορες επιθέσεις οι βετεράνοι, δεν τους βλέπω να τρέχουν και πολύ. Γιατί την τρέχουν την μπάλα πολύ. Και λάθη κάνουν. Και δεν βλέπω time out για νάσες. Έχει σηκωθεί ο Ιωαννίδης. Ναι, τον βλέπω. Κωνσταντίνου για τρεις, άστοχος, Δούρος στο rebound. Έρχεται ο Χρήστο Χριστοδούλου, του παίρνει την μπάλα. Και έχουμε αλλαγή. Θα μπει ο Σταύρος ο Δανίλη, ο δικός μας. Οδηγίες από τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. Υπουργός, τι άλλο να πούμε, υπουργός, βουλευτής Δήμου Θεσσαλονίκης. Υπουργός Αθλητισμού. Το χειροκρότημα. Κωνσταντίνου. Μανολιτσάκης. Δούρος. Κωνσταντίνους, Σάξανδρη, Πάσα Μπαλτζής, προσποιείται. Ο Μανολιτσάκη, Δούρος, τέλος χρόνου, τέλος των τεσσάρων. Ο Δούρος σε άλλη περίπτωση θα έχει ήδη σουτάρει. 10-15, 2-43, Δανίλη, Κωνσταντινίδης. Πατσαρίς. Δεν σουτάρει, προσποιείται, τώρα σουτάρει. Ευστοχή.
Μαρινιτσάκης ούτε καν πήγε δίπλα του. Είδε για κάποια πάσα ο Τσορτσαρίς, δεν την έβγαλε ποτέ. Μόνος του εκεί τι να κάνει, σούταρε. Παίρνει τώρα και ένα αμυντικό rebound, να κατεβάσει και την μπάλα. Να κατεβάσει τον πιέζει ο Κωνσταντίνου που είναι ενεργός έτσι. Πάει για triple-double, μη σου πω, quadruple-double. Πάρτο, όχι φίλιο. Γιατί δίνει και assist σήμερα. Ναι, ναι, πάμε για MVP. Απλά δεν υπάρχουν συνάδελφοι εδώ να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε οι δυο μας. Μανολιτσάκης για τρεις. Άστοχος. Ο Πράτης στο αμυντικό rebound. Δούρος για δύο. Το αφιερώνει στους παλιούς τους συμπαίκτες. Θεοδωρόπουλο, Ελευθερίου, ο αδερφός του Θάνος. Τσαρτσαρίς, Τόλιας. Τόλιας, ωραία πάσα. Τσαρτσαρίς, το χουκ. Το φάουλ από τον Δούρο στον Κώστα Τσαρί. Ό,τι καλύτερο για να πάρουν και μερικές ανάσεις, έτσι. Πάντως, οφείλουμε να πούμε ότι η ομάδα των βετεράνων κάτω από το Ιρακέτα δεν παίζονται, έτσι. Εντάξει, δεν ζωρίζονται κιόλας, έτσι. Εδώ βλέπουμε κάποιες κινήσεις αυροπροσύνης. Ναι, ναι, ναι. Επιτυχαίνει την πρώτη βολή ο Κώστος ο Τσατσαρίς, επιτυχαίνει και τη δεύτερη. Έχει πολλές φιλίες ο Κώστος ο Τσατσαρίς στην Κόρινθο και με τον Δούρο και με τον Κώστα τον Δανίλ. Έχει πολλούς φίλους, έχει ξανάρθει εδώ, σαν αναπτυξιακά. Μπαλτζής. Εγώ περιμένω να μου πεις πώς και ο Δανίλ έπαιξε με τους βετεράνους. Αντί να παίξει με τους Κορίνθιους, να δώσει λίγο έτσι... Ναι, εντάξει, αλλά επειδή είναι και θέμα τιμής το να είσαι Κορίνθιος, γιατί ο Σταύρος έχει παίξει και με την Εθνική στο Παγκόσμιο, στο Ενόπλιον. Χρειαζόμασταν όμως το Σταύρο το Δανίλ. Δεν πειράζει. Είναι και τιμή για τον ίδιο το Σταύρο, που δεν ξέρουμε σε πόσο διάστημα θα κρεμάσει τη φανέλα του. Ήδη από τα σαλόνια της Α1 και Α2 έχει φύγει. Αγωνίζεται στον Απόλλωνα τα δύο τελευταία χρόνια, τρία. Σίγουρα είναι τίτλος τιμής για οποιοδήποτε αθλητή. Μα έχει αυτή τη φωτογραφία που βγήκε πριν από λίγο. Να έχεις δίπλα σου τέρατα ιερά. Όπως και ο Σταύρος έχει παίξει σε πολύ καλές ομάδες. Εγώ έχω δίπλα μου ένα ιερό τέρα στο Γιώργο τον Δημητριάδη. Ναι, ναι. Γιώργος Κωνσταντίνου. Θα πάει. Να, δεν είχε τάπα μέχρι τώρα, την έβαλε στο παλμαρέ του. Είχε και θράσο να αρρώσει έτσι. Δούρος, θα χάσει την μπάλα από τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης, Καζιάννης, Τσατσαρίς, θα καρφώσει. Δεν καρφώσε. Πώς τον βλέπεις όμως, το τρέχει το γήπεδο πάνω όχι, κάτω έτσι. Όχι. Από κάτι παίκτες παίζουν τώρα στο Παναθηναϊκό, μπορώ να το δω καλύτερα. Ναι. Γιατί έχει και το χάρισμα να είναι καλός πασέρ έτσι. Ένας point guard μέσα στη ρακέτα. Έτσι ακριβώς. Αυτά τα είχε πει ο Μπράντοβιτς, τα τεσσάρια τα σύγχρονα playmaker. Να δούμε τον Μπαλτζή στο σούτ 3 πόντων, δεν του το μετράνε. Τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο, 12-23 φίλε, δεν ξέρω αν θα υπάρχει ανάκαμψη. Δεν νομίζω ότι ασχολείται κανέναν με το σκορ. Όχι. Αυτό που ασχολούμαστε είναι στην πρωτοβουλία που πήρανε οι υπεύθυνοι αυτής εδώ της διοργάνωσης να... Φέρουν αυτούς τους παίχτες, αυτή η λάμψη στο παρκέ της Κορίνθου, να δούμε ωραίο μπάσκετ. Ναι, σίγουρα στιγμές ωραίες, χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, χωρίς άμυνες. Και μπράβο και στους Κορίνθιους που τιμάνε αυτούς τους παίχτες, έχουν έρθει, δεν είναι σίγουρα. Το παρόν. Είναι μια ωραία πρωτοβουλία που ξεκίνησε σίγουρα από τον Σταύρο τον Δανίλ, που μπορεί και έχει επαφή με όλα αυτά τα παιδιά που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο γιατί με... Αρκετούς από αυτούς ήταν συμπαίκτης, όπως και η τιμή του Παλέμωνα, του πρόεδρου του κ. Καλατζή και του κ. Μεταξά που μαζέψαν τους παλέμαχους και ήρθαν να παίξουν σήμερα εδώ. Είναι ένας τίτλος τιμή για αυτά τα παιδιά που αγωνίστηκαν και είναι σίγουρα ένα λιχνάρι για το μέλλον. Να δούνε τα νέα παιδιά το πού μπορούν να φτάσουν και να δούνε και τις, να μετρήσουν και τις δυνάμεις τους για το μέλλον. Τελειώνει το δεκάλεπτο, μάλλον αρχίζει το δεύτερο δεκάλεπτο.
Κατέβασε σε έκρηξη. Η Κορίνθη ανέβασε ψιόγκο. Ο Γιάννης κάτι λέει. Κάποιο, όλο πειράζει έτσι. Ένα από τα μεγαλύτερα παίκτες στο ελληνικό μπάσκετ. Ναι, από τα μεγαλύτερα τεσσάρια. Αδικήθηκε από τον εαυτό του κυρίως. Δεν πήρε τη μεγάλη μεταγραφή, πιστεύω, σε έναν από τους δύο μεγάλους. Γιατί θεωρώ θα είχε άλλη πορεία. Γιώργος Μακρύς. Δούρος Λευτέρης Ελευθερίου. Πάσα στον Κώστα τον Αβά. Έχουμε την παράβαση του Κώστα, ο οποίος πάτησε την τελική γραμμή. Αυτά δεν πρέπει να δίνονται. Αυτές οι τελικές γραμμές που τις ακουμπάνε και αυτά. Νομίζω ότι θα είναι ωραία και μια διαμαρτυρία έτσι ότι πάτησε όλο στη γραμμή. Να δούμε τον Καζιάννη, να δούμε τον Γιαννούλη με τον Μακρύ. Το κόψιμο. Υπάρχει φάουλ από τον Μακρύ. Στον Γιαννούλη. Γιώργος Μακρύς και αυτός έφτασε στον Ηλυσιακό, στην Α2 εθνική κατηγορία. Ο Βαγγέλης ο Βουρτζούμης σου λέει τίποτα Θήμιο. Κουντούρης, ένας παοκτής, ένας αδιανός. Για τρεις, το rebound ποιος. Ο Δούρος. Ο Δούρος, τον Λάκη, τον Γιαννίκο. Αυτός που λείπει σήμερα είναι ο Σπύρος ο Γιαννίκος, μέλος αυτής της χρυσής πεντάδας, ο οποίος βρίσκεται στο Βόλο και σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να βρίσκεται σήμερα εδώ. Να ο Βουρτζούμης με το καλάθι του. Είναι μια ταχύτητα πάνω ο Βουρτζούμης. Ναι, εντάξει. Είναι και μαυρισμένος, έρχεται από θάλασσα, τον βλέπεις. Έτοιμος είναι Δούρος, αλλά μόνος του. Θα σηκωθεί, όχι. Ελευθερίου. Σουτάρι για δύο, άστοχος. Το ριμπάουν ο Μπουντούρης, Καζιάννης, Χριστοδούλου, Καζιάννης, Μπουντούρης, ωραία πάσα, Χριστοδούλου, φάουλ, πέφτουν κορνιά εκεί. Μπορεί να μην είναι μυϊκά τα κιλά, αλλά είναι κιλά, έτσι. Εγώ ήδη έχω γράψει πολύ τόνι μπάσκετ μέσα στο παρκέ. Έτσι ακριβώς. Και άλλη γονικά και όχι. Όπως θέλει να παίρνει ο καθένας. Να δούμε λοιπόν τον Χρήστο τον Χριστοδούλου που σου είπα, ξέρεις ότι είναι Κορίνθιος. Κορίνθιος. Από την Κορινθία, τα Ροζενά. Βέβαια από μικρά παιδιά έχουν φύγει στη Νέα Σμύρνη. Πανιώνιος μέχρι τη Ρίζα. Δούρος. Γιαννίκος. Πεντάδα είναι πέντε παιδιά που παίξανε μπάσκετ. Θα σας πούμε τι σημαίνει αυτό. Όλοι είναι επιχειρηματίες και όλοι είναι πολύ επιτυχημένοι στον χώρο τους. Λευτέρης Ελευθερίου, ένας πολύ καλός νομικός. Λάκης Γιαννίκος. Φροντιστήριο μαθηματικών. Θάνος Δούρος, διευθυντής τράπεζας. Αυτά είναι μηνύματα που πρέπει να πάρουν οι γονείς. Γιατί αυτά τα παιδιά όλοι στον χώρο τους είναι πολύ επιτυχημένοι. Και τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο αθλητισμός. Για να φτάσουν στο επίπεδο να είναι και καλοί επιχειρηματίες στον χώρο τους, αλλά ήταν και καλοί αθλητές. Σας είπα, δικηγόροι, διευθυντές τράπεζας, φροντιστήρια μαθηματικών, λογιστές, παιδιά, όλα στον χώρο τους επιτυχημένα. Και αυτό το οφείλουν κατά πολύ στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός τους έδωσε... Ειδικά το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι, ένα άθλημα που απαιτεί πολλά κιλά μυαλό. Έτσι ακριβώς. Σου λέει αν θα δεις στο παρκέ Θήμιο ένας διευθυντής τράπεζας, ένας νομικός πολύ καλός ποινικολόγος, ένας υπάλληλος διευθυντικός σε τράπεζα. Ο Λάξιο Γιαννίκος που έχει φροντιστήριο μαθηματικών χρόνια, επιτυχημένοι στον χώρο τους όλοι, ένα-ένα παιδιά, είναι πάρα πολύ επιτυχημένα στον χώρο τους. Και αυτό είναι δίδαγμα για τα νέα παιδιά να πάρουν, να δουν οι νέοι γονείς. Τα παιδιά αυτά ξεφύτρωσαν από μέσα στον αθλητισμό. Ωραία κίνηση του Γιαννούλη τώρα μπροστά στο Μακρύ. Ωραία προσπίεση, πέρασμα, επαγγελματικό τελείωμα. Και να σας πούμε και το σκόρ ότι είναι 12-27. Δεν ξέρω, πρέπει να φρεσκαριστεί η ομάδα της Κορίνθης. Ο Μακρύς πετυχαίνει να σούτ από τα 5 μέτρα. Σκόρ 14-27. Να ο Μπουντούρης. Να, η πάσα στο Χριστοδούλου, σουτάρει για τρεις, δεν το βάλε. Δούρος. Δούρος,
Θάνος Γούρος, Κώστας Αδάμ. Το τρέιλερ δεν έφτασε μπάλα πουθενά. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν ανάσες. Βλέπεις. Τρεις μέναν δεν το βάλε κανένας όμως. Ίδιο. Τους ματιάσαμε. Μάλλον, μάλλον. Ή επειδή δεν είχαν γυρίσει Κορίνθι δεν το βάλανε έτσι για fair play. Έτσι, ναι. Να δούμε σουτ για δύο. Αδάμ θα σουτάρει, σουτάρει. Το βάζει. Να λοιπόν ένα 4-0. Και έχουμε και όλοι, ναι. Αυτός που δεν αισθάνεται καλά είναι ο Δημήτρης Θοδωρόπουλος, ο οποίος ήθελε να είναι λίγο εδώ, αλλά το πρόβλημα με τη μέση του τον έχει καθυλώσει σε βοηθό προπονητή. Εγώ ξέρω ότι προκαλεί ο Βουρτζούμης. Ναι, ναι. Πολύ τρέχει. Τρέχει ο Βουρτζούμης και ο Τσαρτσαρίς, αλλά ο Τσαρτσαρίς είναι έξω. Γι' αυτό τον έβγαλε. Το συνέντησε ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης δεν ξέρω που τρέχει το μυαλό του αυτή τη στιγμή, αλλά όχι. Α, ο Βουρτζούμης. Πάντως σε κιλά τον βλέπεις, είναι, τον βλέπεις. Δεν έχει ούτε περιττό γραμμάριο. Αδάμ, μακρύς. Το κόψιμο του Αδάμ, υπάρχει φάουλ από τον Χρήστο Χριστοδούλου. Στον Κώστα τον Αδάμ. Κώστα Αδάμ, παίκτης του Απόλλωνα. Τα 3-4 τελευταία χρόνια. Στον Άρα του Κιάτου, γάμα εθνική κατηγορία. Στον Απόλλωνα, γάμα εθνική κατηγορία. Και φέτος ήταν κοντά, έπαιξε κάποια παιχνίδια, να δω, το βάλει. Το σκέφτηκε, 16-30, πρέπει να φτιάξουμε αλλαγές στον πάγκο, δεν βλέπω. Αλλά είναι και αυτό που λένε, ξέρεις ότι από Σεβαρνού πρέπει να το βάλεις κιόλας. Ναι. Και ο Νίκος δεν έχει πάρει σουτ. Ωραίο κόψιμο. Ο Δούρος σηκώθηκε μπροστά στο Γιαννούλη. Ο Μπουντούρης. Στον Καζιάνη, αυτός ήταν καλός σουτέρ. Θα το κάνει ο Μπουντούρης όμως. Και αυτός δεν ήταν λίγος. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιαννούλης δεν φαίνεται ότι είναι ο Γιαννούλης ο βετεράνος. Φαίνεται σαν να παίζει ακόμα στο ΠΑΟ, σαν να παίζει. Παίζει σε κάποια εθνική κατηγορία. Σε κάμα εθνική δεν ξέρω αν θα συνέχισε και φέτος. Λοιπόν, και θα έχει για την αφίσα του αυτό παίκτη της Κορίνθου. Το Γιαννούλη να του ρίξει την τάπα. Έτσι. Πόστερ, πόστερ. Έχουμε αλλαγές. Θα αλλάξει, θα βάλει εκρηκτική πεντάδα τώρα. Τώρα συγγνώμη, να ρίξει λίγο τη διαφορά. Συγγνώμη, ρε Γιώργο. Δηλαδή του χρόνου υπάρχει πιθανότητα να δούμε εδώ Διαμαντίδη να έρχεται. Άμα γίνει και αυτό, θύμιο, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι, δεν πιστεύω να σταματήσει. Έχει ένα-δυο χρόνια με τους μπάσκετ. Ένα-δυο χρόνια τα έχει σε υψηλό επίπεδο. Δεν χρειάζεται να παίξει και 40 λεπτά. 10 λεπτά και καλά. Να ο Τρυφωνόπουλος, τον είδες, μπήκε μέσα. Ο Βλάσης θέλει να γυρίσει το παιχνίδι. Έβαλε κοντή πεντάδα, γρήγορη. Αγωνιστική. Κώστας Μάρκελος. Το ξυλόκαστρο. Αταρτζής. Σουτ για δύο, άστοχος ο Μάρκελος θα μαζέψει. Θα κατεβάσει και την μπάλα, θα βγάλει πάσα εκπληκτική. Υπάρχει ένα φαουλάκι εκεί, κερδίζει ο Κωνσταντινίδης, Μπουρτζούμης, Γεωργικόπουλος, Χριστοδούλου. Φάουλ εκεί. Η πάσα δεν έγινε ποτέ γιατί κόπηκε, Μάρκελος, Στεφανόπουλος. Άστοχος, με δεύτερη προσπάθεια, μπροστά στον Γεωργικόπουλο, το 20-33. Περιφερειακή τηλεόραση Λέκτρα είναι κοντά σας, κοντά σε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Των Βετεράνων Ελλάδος, κόντρα σε παλέμαχους Κορίνθου, αλλά και σε παιδιά που αγωνίζονται τώρα. Γενικά σε παίκτες του Παλέμωνα Κορίνθου και του Απόλλωνα Αρχαίας Κορίνθου. Βρίσκονται σήμερα εδώ. Τσατσαρίς στο rebound, ψηλά, Γεωργικόπουλος, Βουρτζούμης. Βουρτζούμης, Τσατσαρίς, να δούμε τον Τσατσαρί. Τον βλέπει τον Μάγλο και τον βλέπει σαν πρόκλη. Βλέπει και τον αντίπαλο και σουτάρει. Πιστεύω ότι όταν θα δει καλό αντίπαλο θα σηκωθεί κατευθείαν. Εκεί ο Χρήστος Χριστοδούλου κάνει ένα κλέψιμο. Δανίλη, το όλοι ασμένουνε. Ο Τζούμης, Χριστοδούλου θα βγούνε. Μάρκελος. Εύστοχο σουτ, να το.
23-35 στους 12 θύμιο και βλέπω Super Comeback. Τώρα δεν ξέρω. Γεωργικόπουλος, αλλά πρέπει να βγει ο Τσαρτσαρίδης για να δει κάτι καλύτερο. Βανίλ, συμπαίκτης με τον Τριφωνόπουλο. Σουτ για 2. Άστοχος Μάρκελος στο rebound. Ματαρτζής. Περάσει, όχι. Κατηγίδης απέναντί του. Μάγλος, Ματαρτζής. Ένα στοιχειώδες πικερόλ. Ο Σουτάριο Καταρτζής το έχει, αλλά έκανε ωραία πάση στο Μάγλο. Αυτός ανορθόδοξα, δεν πετυχαίνει το καλάθι. Χαμός εκεί, φαουλ, καλάθι και φαουλ. Έχουμε λοιπόν τον Κώστα το Μάγλο. Θα κάνει το σκορ 25-35, 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Και στην πληρωματική βολή και η διαφορά πέφτει στους 9. Έτσι για να έχουμε και ένα στοίχημα. Θύμιο, εσύ και είσαι με τους βετεράνους. Εγώ θα πάρω τους Κορίνθιους για να υπάρχει και λίγο αντίδραση. Δεν πάνε να είναι όλα φιλικά. Συμφωνείς? Έτσι, έτσι. Τι θες να αλλάξουμε ρόλους? Όλα. Θα είσαι με τσατσαρί εσύ, οπότε δεν μπορεί να αλλάξουμε ρόλους. Έχει το τσατσαρί. Πάμε στο 26-37. Ακούσε ο τσατσαρίς. Δεν έχει φύγει πολύ καιρό από τα γήπεδα. Μεγάλη κλάση του παγκόσμιου το επίπεδο του. Μην ξεχνάμε ότι έχει και μια δεύτερη παγκόσμια θέση έτσι, στην τσέπη του, τσατσαρίς. Και κάτι Ευρωλίγκες, αν δεν κάνω λάθος. 25-6. Τι κάνα δύο ευρωπαϊκά, αν δεν κάνω λάθος. Τα μεγάφωνα μας ανακοινώνουν ότι θα υπάρχει βράβευση στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Ο Ιωαννίδης τα λέει εκεί στο... Στον coach, στον Μετρόπουλο. Δεν το βλέπω καλά τον Μετρόπουλο. Ωραία πάσα. Ο Φωνόπουλος. Η πάσα εκεί πολυκοσμία δεν περνάει. Να ο Καταρτζής, θα σουτάρει άστοχος. Θα φταρείς, κοιτάξτε εδώ. Πίσω-πίσω από την πλάτη, Δανίλ για 3. Ω, έρμπολ. Φάουλ γρήγορα από τον Κωνσταντινίδη. Τα χρόνια με τον Ομπράντοβιτς έχουν δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα του. Α, ήταν παίκτης οικογενειακός, αυτός δεν χάλαγε χατήρι σε κανένα. Ήθελε να παίζει playmaker, μου φαίνεται. Εδώ πήγαινε να σταματήσει και 2 χρόνια πριν πήρε πρωτάθλημα. Όλοι τον είχαν για τελειωμένο και πάει στα playoffs και το παίρνει. Και ήταν και ο καλύτερος. Αυτό λέω. Είχε MVP. Και υπήρχαν γκρίνιες, διώχτε τον και το ένα το άλλο και κατεβαίνει και τα σάρωσε όλα. Είναι ωραία να είμαστε εδώ, να αναπολούμε ωραίες στιγμές. Κωνσταντινίδης. Με προσποίηση. Γεωργικόπουλος. Μαζεύει. Μάρκελος. Τριφωνόπουλος δεν περνάει. Ο Τόλιας έξυπνος. Coach Gar. Έχει ωραία την baseline. Να δούμε λοιπόν την επαναφορά. Να θυμίσουμε για μια άλλη μια ακόμη φορά ότι ο αγώνας είναι προσφορά. Coffee Island, αλλά και θεωρώ και μεγάλη προσφορά του τηλεοπτικού μας καναλιού Electra στον φίλαθλο κόσμο της Πελοποννήσου που βλέπει αυτά τα ιερά τέρατα να αγωνίζονται στο κλειστό γυμναστήριο Κορίνθου. Τρίποντα το Γεωργικόπουλο. 26-40 η διαφορά ανεβαίνει στους 14. Θα έχουμε 2 επιθέσεις, μία να δούμε. Όπως επίσης, να πούμε ότι ο αγώνας είναι προσφορά και της ηλεκτρονικής εφημερίδας ή Κόρινθος. Μαζί το τρίποντο του Καταρτζή, 29-40, διαφορά στους 11 εκεί, 9 με 11 είμαστε. Δεν ξέρω, δεν βλέπω, έβαλε ο Βλάσης κόσμο μέσα για να ρίξει τη διαφορά, αλλά είχε αντίθετη άποψη ο Τσαρτσαρίς. Ταϊμάω, δεν ξέρω τι, πώς το πήρε ο Αντίδης. Πασιλίδησε σε κάτι τέτοιο, θυμάσαι, τα 2-3. Και ακόμη τα λέει, τώρα δεν ξέρω τι λέει. Κάνε ένα zoom σε παρακαλώ, να θυμηθούμε ωραίες στιγμές. Ο Τσατσαρίς πάντως δεν φαίνεται να υδρώνει. Όχι βέβαια. Γελάει. Μάλλον τα λέει,
Ιαννίδης αλλού τα λέει. Πού τα λέει, στον τοίχο τα λέει. Όχι, τα λέει στον Τόλια, τώρα δεν ξέρω, Τόλια Χριστοδούλου. Κάτι τους λέει εκεί πέρα. Είναι σαν την παροιμία που λέει... Σε λίγο αρχίζει τα Ευαγγέλια. Είναι σαν την παροιμία που λέει ο Νίκος Καρεγέρασε. Δεν αλλάζει χρήματα, τίποτα. Μπορεί να τους λέει γιατί με φαίνεται εδώ να παίζετε έτσι και τέτοια. Δεν με αφήνετε σπίτι μου και τα χτήματά μου να είμαι ήρεμος. Έχω και εσένα δε τσαταρή να παίρνεις την μπάλα. Εντάξει, εκεί δεν πάει να πει και πολλά. Τα λέει όμως, δεν έχει πρόβλημα. Ξέρεις, Ιωαννίδης, εσείς ποιον άλλον κορίζο έχει προπονήσει, έτσι. Ποιον έχω. Το Χρήστο Δήμα. Το Χρήστο το Δήμα. Το βουλευτή. Α, και μάλιστα α, είχε, ναι. Είχε και clutch shoot, έτσι. Μάλιστα. Πρέπει στη Βουλή να τα έχει δει όλα ο Ιωαννίδης. Ναι. Αν και τώρα όσο πάει έρχονται όλο και περισσότεροι αθλητές, άρα θα έχει υλικό στα χέρια του. Εντάξει, είχε και τον Κικίλια, δεν μας τον έφερε εδώ. Βέβαια, Κικίλιας έγινε υπουργός, μετά είναι δύσκολο να κατέβει την κλίμακα. Θέλουμε λοιπόν 10 δευτερόλεπτα περίπου. Ο Ιωαννίδης είναι όρθιος. Ζητάει, δεν δίνει οδηγίες στο Σταύρο. Θα ρωτήσουμε τον Δανίλη να δούμε τι του λέει, τι του λέει και ο Ιωαννίδης. Ο Ντούρης. Κωνσταντινίδης για δύο, είναι άστοχος. Το σούτ από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Έχουμε τέλος του ημιχρόνου, 29-40. Πάμε στην ανάπαυλα. Και θα γυρίσουμε με τις βραβεύσεις κάποιων αθλητών που θα γίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή τη στιγμή ο Κώστας Κωνσταντινίδης έχει πάρει το μικρόφωνο. Μίλησε, ευχαριστεί τον κόσμο, ο Δήμαρχος. Έχουμε πρώτη αναμνηστική πλακέτα. Ο κύριος πνευματικός δίνει πλακέτα στο Γιάννη τον Ιωαννίδη. Ο Παναγιώτης ο Μεταξάς, πρόεδρος του Απόλλωνα, θα βραβεύσει τον Κώστα Τζατσαρή για τη μεγάλη του προσφορά στον αθλητισμό, στα πάντα. Οι αθλητές είναι ιερά τέρατα που έχουν βοηθήσει το Πανελλήνιο μπάσκετ να φτάσει σε αυτή την κορυφή. Κύριος Μεταξάς, ενώ τώρα ο πρόεδρος του Παλέμωνα, ο Ανδρέας Καλατζής, θεωρώ ότι... Ο πρόεδρος της ομάδας Παλέμων Κορίθου θα τιμήσει τον αρχηγό, τον πετεράνο των αγροσπαϊστών Ελλάδος, τον κύριο Κωνσταντινίδη Χρήστο. Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης θα πάρει την πλακέτα από τον πρόεδρο του Παλέμωνα, τον Ανδρέα τον Καλατζή, Χρήστος Κωνσταντινίδης, μαζί με τους προέδρους του Απόλλωνα, του Παλέμωνα, τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον Γιάννη Ιωαννίδη. Σίγουρα όμορφες στιγμές και θα έχουν να τις θυμώνται όλοι τους. Έτσι λοιπόν ο Δήμαρχος θα πάρει το αναμνηστικό από τον Κώστα του Τσατσαρή, μια φανέλα που σίγουρα θα μπει στη συλλογή του γιατί όχι στο δημαρχιακό μέγαρο. Επειδή παιδιά ήταν να έρθει στον αγώνα και ο μεγάλος Μπάνε Φρελέντης και ο Δήμος Οδηγούδης, αλλά επειδή ο Μπάνε όπως ξέρετε είναι και πρόεδρος του ΠΑΟ, βάλανε τον αγώνα σήμερα ΠΑΟ Κάρης. Και πέρα να κάνουμε λίγο σύντομα γιατί
υπάρχουν και Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί να δούμε και το μάτς μετά. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν για τις βραβεύσεις. Ο Πρέλεπης δεν μπορούσε να έρθει όπως καταλάβατε λόγω των υποχρεώσεων που έχουν φτάσει στα play-offs. Έχουμε τα παιχνίδια ΠΑΟΚ ΆΡΙΣ. Μετά τις τιμικητικές βραβεύσεις θα πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε λοιπόν την πεντάδα των παλεμάχων. Γιαννούλης στην επαναφορά. Μπουντούρης, Γεωργικόπουλος, Τσατσαρής. Τέσσερις βλέπουμε, δεν ξέρω ποιος θα είναι ο πέμπτος. Λες να παίξουν τέσσερις. Δεν ξέρω. Όχι, τέσσερις είναι. Ο κόουτς ο Ιαννίδης δεν το βλέπει. Με τέσσερις μάλλον να πέσει διαφορά. Μπαίνει ο Τόλιας. Γιαννούλης, Τσατσαρής συγγνώμη. Τόλιας, Τσατσαρής. Θα γυρίσει, θα το χάσει, θα πάρει το rebound. Έχουμε ένα μικρό κόψιμο εκεί. Δεν έπρεπε να δοθεί foul. Δεν έπρεπε να δοθεί foul. Υπάρχει ένα τσισμός, το βλέπεις και σήμερα. Ήταν τάπα. Αλλά εγώ τα είχα πει από την αρχή. Το δέχτηκε και ο ίδιος και έδωσε και το χέρι του, έτσι. Και από το highlight στην καριέρα. Θα ήταν λέει, έριξα τάπα στο ζωζάρι. Εννοείται. Και χάνει και τη βολή και αυτό παραπέτει ήταν τάπα. Σταυρόπουλος, Μπαλτζής, baseline πάσα, Κωνσταντίνου, τρεις, άστοχος, Τσατσαρής, Γεωργικόπουλος. Τσατσαρής, Τόλιας, καθαρίζει το χώρο και πάλι Τσατσαρής. Το άρεσε αυτό. 29-43. Πράτης. Σταυρόπουλος θα χάσει την μπάλα, βέβαια δεν πάει να την πάρει εκεί ο Τόλιας. Σταυρόπουλος. Ο Γιαννούλης παίζει βρώμικα. Ναι, ο Γιαννούλης παίζει λίγο βρώμικα. Και κοιτάει και στους διαιτητές. Θέλει να παίξει ο Σταυρόπουλος ένας με έναν, ζητάει την μπάλα, δεν την παίρνει ποτέ. Τώρα Τσατσαρής με το Γεωργικόπουλο, Γεωργικόπουλος για τρεις. Ο Γιαννούλης πήγαινε για να κάνει το κορφόλαιο κάρφωμα. Ναι. Σταυρόπουλος. Σκαστή πάσα. Δεν περνάει αυτή η πάσα έτσι, δεν θυμίω. Γιαννούλης. Θα καρφώσει. Αυτό νομίζω είναι καλύτερο highlight. Ήταν. Κοίτα, κοίτα και συνεχίζει. Κωνσταντίνου. 29-45. Προσποίηση του Πράτη. Σταυρόπουλος. Για τρεις. Άστοχος, ο Τριφωνόπουλος, το επιθετικό rebound. 31-45, απλά λέμε το σκορ λόγω συνήθειας περισσότερο, έτσι. Κουντούρης, λάθος πάσα από τον Γιαννούλη. Τριφωνόπουλος θα καρφώσει. Ωραία εντυπωσιακά. 33-45. Έχουμε επαφή, θα πάμε σε βολές λίγο. Ο Μπουντούρης, Τόλιας, δεν κάνει και την καλύτερη πάσα στον Τσαρτσαρή. Σταυρόπουλος τρέχει. Μπαλτζής, Τριφωνόπουλος, Παντή Ζήση, Κωνσταντίνου, Πράτης, Ζήση, Σταυρόπουλος για τρεις. Μέσα. 36-45. Πάλι σε 9, εκεί είμαστε, Θήμιο. Κουντούρης. Γιαννούλη ζητάει μπάλα να παίξει τον Τριφωνόπουλο, τον πάει πλάγι. Ωραία η παγίδα. Καλάθι όμως. Εκεί που να παίξει, τεράστια η δυναμή του. Σταυρόπουλος. Τριφωνόπουλος κόβει. Πράτης για τρεις.
άστοχος. Ο Μπουντούρης δεν πάει καν στην μπάλα, έτσι. Βλέπεις, κάνει ωραίο μπλοκάουτ, αφήνει την μπάλα να φύγει και καθυστερεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Νάτος λοιπόν, ο άλλος του παίκτης του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας. Νίκος Μπουντούρης. Τόλιας. Θέλει να κάνει κάτι ωραίο. Δεν του βγαίνει, δυνάμεις, καρδιά θέλει. Ωραία, σκαστή πάσα πήγαινε να βγει, αλλά ο Μπουντούρης όσο είχε δυνάμεις έτρεξε. Τόλιας δεξί lay-up. Με συνεργασία Κωνσταντίνου με την ομάδα των Κορινθίων. Βράτης. Καλτζής. Σταυρόπουλος. Μέσα. Μπροστά στα υψωμένα χέρια του Γιαννούλη. Δυνατό. Ο οποίος τον έχει πάει. Έχει ανοίξει κόντρα, έτσι. Ναι, υπάρχει. Κοίτα, 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 κοίτα. Κοκορομαχία καλή. Ζητάει την μπάλα, ποιος, ψηλά, ζητάει πίσω πάση. Με επιμονή. Και ο Σταυρόπουλος είναι παιδί που δεν το βάζει κάτω, ποιος και να είναι, παίζει μπάσκετ. Δεν πάει απέναντί τον Τζόρνταν να παίξει, δεν είναι, δεν μασάει ούτε μας τίποτα. Μας αρέσει, είμαστε κι εμείς, μας αρέσουν αυτά τα πράγματα. Ναι, 39-49. Έχουμε αλλαγές. Βγαίνει ο Γιαννούλης. Μπαίνει ο Χριστοδούλου, ανεβάζει το μεσόωρο ηλικίας. Δέχεται και τα πειράματα του Δανίλ. Ναι. Του λέει, στο έλεγα εγώ. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Ξέρεις ότι ο Δανίλ με το Γιαννούλη είχαν συναντηθεί πριν 20 χρόνια στο 21ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Καλαθοσφαίρισης και ο ένας είχε βγει ο πρώτος σκόρερ και ο άλλος είχε βγει ο MVP της διοργάνωσης. Έχω φέρει και το αναμνηστικό, ήταν το ίδιο Γιαννούλης. Έπαθε πλάκα μου, λέει, υπάρχει αυτό το πράγμα. Κοίταξε το, να δεις, είναι το 1994. Να δούμε τον Χριστοδούλου σε αυτές τις δύο βολές, να δούμε και τις αλλαγές. Μάγλος, Δούρος, Κώστας Δούρος, Δημήτρης Μανολιτσάκης, Λάκης Γιαννίκος. Και ο Καταρτζής συμπληρώνει την πεντάδα για τους Κορίνθιους. Ο Μάγλος δεν κατάφερε να την διώξει. Καταρτζής, Γιαννίκος. Μανολιτσάκης θα δώσει σκριν, θα κλέψει ο Τσαντζαρίς. Γεωργικόπουλος. Μπουντούρης, ωραία προσποίηση. Τσαντζαρίς. Μπουντούρης. Ωραία προσποίηση, ωραίο καλάθι, προσποίηση για αρχαία πάσα, τη φέρνει μπροστά, κάνοντας το σκορ 39-53, άστοχη Κορίνθη. Γεωργικόπουλος, τον ευθυδιασμό, σουτ, άστοχη. Και Καταρτζής σε αργούς πλέον ρυθμούς, πέρασε το πρώτο πεντάλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. Γιαννίκος. Το Δούρο. Δούρος πιέζεται και από τον Καζιάννη. Ο Δούρος θα σουτάρει. Έρμπολ, τελείωνε ο χρόνος. Μπουντούρης, Νίκος Μπουντούρης. Κεφαλικός παίκτης και πολύ καλός αμυντικός. Είναι από τους ρέκορντμαν συμμετοχών στην Α1 εθνική κατηγορία ο Νίκος Μπουντούρης και από τους πρώτους σε ασίστ. Καταρτζής, με ωραία σταυρωτή. Θα μπει μέσα, θα κοπεί. Ποιος θα βγάλει την μπάλα, η μπάλα είναι για τους Κορίνθιους. Ο Μπουντούρης πρέπει να βγει, τον βλέπω να πηγαίνει ασθενώντας. Βγαίνει ο Γεωργικόπουλος. Μπήκε ο Κωνσταντινίδης, ο αρχηγός αυτής της ομάδας, ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Δούρος δεν θα πάρει και την καλύτερη πάσα, θα δώσει σκριν. Καταρτζής θα σουτάρει για τρεις, άστοχος, ριμπάνο Μπουντούρης. Ο Γιάννης.
Φαντιγίδης. Γιάννης θα μπει, όχι. Θα δώσει τον Τσατσαρή. Παίζει το Μάγλο. Κερδίζει και έξι με το φαουλ. Είχανε παίξει μαζί. Όχι, όχι. Δεν είχανε παίξει μαζί. Όταν ήταν ο Μάγλος, ο Τσατσαρής νομίζω έπαιζε στο Ρέκιαβιτ. Είχε φύγει από το Περιστέρι και είχε πάει εξωτερικό. Κώστας Τσατσαρής λοιπόν. 39-54. Βγήκε στη Βόρεια Ευρώπη για να καταλάβουμε την αξία του Τσατσαρή μετά από κάποια χρόνια φίλε. Άρεσε το πάρτι. Τώρα δεν ξέρω που μιλάς λίγο περίεργα. Αλλά δεν πάβει να ήταν ένας από τους Σλοβάτες. Ωραία πάσα. Καταρχήν στο Μάγλο. Ήταν ένα από τα παιδιά τα οποία έγραψαν χρυσές σελίδες και σε εθνικά πρωταθλήματα και σε ατομικά. Σίγουρα ένα μεγάλο όνομα. Πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα. Να δούμε το καταρτήρι. Με το Μάγλο συνεργάζονται. Προσποιήσεις και άλλες. Μανολιτσάκης θα κάνει σούτ, όχι, πάλι στο καταρτήρι. 41-57. Για να δούμε αυτό το μαρκάρισμα. Το πήρε προσωπικά ο Τσατσαρής, βλέπετε τον ακολουθεί παντού. Ο Μάγλος έσπρωξε το Χριστοδούλου και τα λένε στο Μετρόπουλο εκεί. Υπήρξε ένα προσπρόξηματάκι εκεί. Ο Χρήστος Χριστοδούλου δεν ήταν και από τα καλύτερα παιδιά, έτσι. Όπου ήταν ξύλο ήταν μέσα πρώτος. Τώρα βέβαια έχει μεγαλώσει. Ναι, έχεις δίκιο. Το είδαμε και τον Ιωαννίδη που έκανε σεμινάριο στον Τσατσαρή. Το είδε στην Ανάπαυλο. Κουντούρης. Τσατσαρής. Και βοήθειες και πέρασμα και τελειώματα. Αξιέπαινα. 43. Αντιχήθηκε που είχε τον Ομπράντοβιτς. Για να βρει καριέρα σαν playmaker, σαν point guard. Άμα ξεκίναγε τώρα, ναι, θα το είχε. Καταρζής. Δούρος για δύο. Πιάνει μπάλα από κάποιο μικρό. Φεύγει. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Στο Δούλου για τρεις. Άστοχος. Καστή πάση στο Γιαννίκο. Άτυχος ο Λάκης ο Γιαννίκος. Θα βάζει και με τον εαυτό του. Μία επίθεση, Νίκος Μπουντούρης. Πάει σε μία επίθεση. Περισσεύουνε και 4 δευτερόλεπτα. Περισσεύουνε, δεν νομίζω. Είναι όρθιος ο Γιαννίδης, γραμματεία. Καντινίδης. Τελειώσανε τα 24, τα ξεχάσαμε μάλλον, δεν τα είδαμε. Ήταν το κεντρικό πίνακα και σου λέει έχουμε χρόνο. Ο Γιαννίδης φωνάζει άμυνα στον Κωνσταντινίδη. Και με βαλιούρα, κοίταξε το λάδι εσύ. Είναι φοβερό. Μάγλος για τρεις. Παραλίγο, ήταν άτυχος. Και κάτι τη λέει ο Γιαννίδης εκεί. 43-59 λοιπόν. Θα πάμε στο τέταρτο σε λίγο δεκάλεπτο. Τα χαμόγελα είναι πολλά και στους δύο πάγκους. Θα δούμε τι θα μας επιφυλάξει το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Πάμε λοιπόν στο τέταρτο δεκάλεπτο αυτής της πολύ όμορφης εκδήλωσης που φιλοξενεί το Κλειστό Γυμναστήριο Κορίνθου. Η περιφερειακή τηλεόραση Ηλέκτρα είναι κοντά σας. Σας προσφέρει αυτόν τον πολύ ωραίο αγώνα ανάμεσα στους βετεράνους των εθνικών ομάδων και στους παλιούς Κορίνθιους αθλητές Παλέμωνα και του Απόλλωνα. Ένας αγώνας που στόχο έχει την ενίσχυση την οικονομική του Ευθύμιου Κέντρου. Δανίλ για τρεις.
Σιτάρ είναι άστοχος. Δεν ήθελε να τιμωρήσει τους παλιούς τους παίκτες. Με τον Γιώργο τον Μακρύ είναι κολλητή φίλη, Ελευθερίου, Αδάμ. Κάνει εκεί, βάζει τα φάλτσα, φοβάται το Τσαρτσαρί, κλείνει τον Αγγίλη. Κουρτζούμης, ο, πάει για την Άλεου Πάσα, ο Ελευθερίου. Αποσοβεί το κίνδυνο. Πάμε λοιπόν στον Τρυφωνόπουλο. Τρυφωνόπουλος. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε, Ελευθερή, με τα μάτια από σώμα. Ναι, 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 βγήκε εκεί στο... Έχει χώρο, πιάνει χώρο πολύ. Βγήκε μπροστά, δεν μπορούσε να πάει να κάνει άλλο. Έτσι, αυτό. Αυτό ακριβώς. Τώρα φοβήθηκε ο δικός μας. Γιαννούλης, βήματα. Σωστά. Και τρώει μπινελί για τον Γιαννίδη, έτσι. Ο ένας Αριανός, άλλος Παοξής, ε. Ξέρεις. Το Μπουρζούμι τον είχε από μικρό παιδί, καταλαβαίνει ο Μπουρζούμι. Θυμάται μάλλον τι ποιητή εστί ο Ιωάννης. Yeah! 45-59, ένα πολύ όμορφο θέαμα στους τυχερούς που βρέθηκαν σήμερα εδώ, στο γυμναστήριο Κορίνθου. Να παρακολουθήσουν αυτόν τον σημαντικό αγώνα. Δανίλ για τρεις, θα σουτάρει, θα το βάλει, όχι, είναι άτυχος. Ελευθερίου. Παίρνει rebound, θέλει να βγάλει και την κόντρα πάσα, δεν βγήκε ποτέ. Να δούμε αυτό το 2-2. Ο Γιαννούλης ζητάει από την κυρία Τρί για το φάουλ. Σούτ από τον Τρυφωνόπουλο για 2. Τεχνική ποινή είναι σίγουρα. Δεν θα τη δώσει. 47-59. Ο Γιαννίδης μου αρέσει που σηκώνεται εκεί. Δανίλη θα πάει για το τρίτο του σουτ. Θα μπει. Πάσα στον Βουρτζούμι. Κουντούρης. Φάουλ. Όλοι πάνω στο Γιαννούλη. Τώρα το σφύριξε η κυρία Τρίγκα. Ο Κουντούρης. Ο Γιαννούλη. Αοκτζίδες και οι δύο. Ένας Αριανός, ο Βουρτζούμις. Κουντούρης άστοχος, Ελευθερίου και άλλο rebound. Εγώ το είπα, πρώτος rebounder. Πάντα ήταν rebounder ο Ελευθερίου μεγάλος. Δούρος θα κόψει, θα σουτάρει, ωραίο, καλά με ταμπλό. Δούρος το πανηγυρίζει με τον Θοδωρόπουλο απ' έξω, που το αφιερώνει. Βανίλη θα σουτάρει, μόνος του είναι. Να ο Μουτζούμης, για τρεις. Τρυφωνόπουλος για τρεις. Λυπάμαι ποιος, ο Αδάμ. Του την κλέβει ο Δανίλη την μπάλα, θα πάει σε λέει α. Έλα showtime. Πάμε σε κάρφωμα, όχι. Την έχασε. Ωραία κίνηση του Δούρου για τον... Πήγαινε να καρφώσει ο Δανίλη εκεί, του βγήκε λέει α, δεν βγήκε κάρφωμα. Την μπάλα έκανε από τα δικά της παιχνίδια. Θα σουτάρει όμως τώρα για τρεις, θα το χάσει, δεν είναι σε μέρα σήμερα. Θα δούμε τον Ελευθερίου. Ωραία σκαστή πάσα. Θα κλέψει ο Τρυφωνόπουλος, υπάρχει φάουλ. '49-62, 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα, να τονίσουμε για μια φορά την ωραία προσπάθεια ανθρώπων της Κορίνθου, του Παλέμωνα και του Απόλλωνα, που μπόρεσαν και έφεραν εδώ με την βοήθεια του Δανίλη τους παλέμαχους, τους βετεράνους των αθλητικών ομάδων, να αγωνιστούν για ένα ωραίο και ιερό σκοπό κόντρα στους παλιούς αθλητές της Κορίνθου, αλλά και τους νέους αθλητές της Κορίνθου. Ένας ωραίος ιερός σκοπός που πρέπει να αγκαλιάζεται, να αγκαλιαστεί ακόμα περισσότερο, να μπορέσει να καθιερωθεί και να γίνει ένας ωραίος δεσμός, ώστε να γίνει και εδώ οι δικοί μας βετεράνοι να έρχονται να συμμετάσχουν, να συμμετέχουν και να μπορούν να δίνουν τέτοιους αγώνες, ώστε να βλέπουν τα νέα παιδιά
να βλέπουν τα παιδιά που έχουν περάσει στους αθλητικούς χώρους, τους επιτυχημένους επαγγελματίες, που σίγουρα η αθλητική τους διαδρομή τους έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Σταυρόπουλος, γιατρής, αστοχή, Κουντούρης. Γιαννούλη, ωραία τρίπλα, ωραία και ωραίο δεξί χουκ και ζητάει και φάουλ. Την τρίκα όχι, τα βάζει και με τα λέει και με το Μανολιτσάκι που έχουν σχέση. Κωνσταντίνου, Τριφωνόπουλο, λέει α, 53-66. Ξεστάθηκαν για τα καλά, ε. Ναι, έχουμε 5 λεπτά για το τέλος. Ο Μπουντούρης αντέχει, ο Βουρτζούμης το ίδιο. Τσατσαρή ζητάει, ο Βουρτζούμης εξαρσουστάρει. Κωνσταντίνου. Πάει το lay-up. Διαφορά και στους 11, δεν ξέρω το έχουν φτιάξει το παιχνίδι Φίλιο. 9 με 11 το βλέπω εκεί. Όταν, αν σκεφτείς ότι ο Δανιήλ χωράει το 9. Ναι. Θα δούμε Γιαννούλη με Καταρτζή. Αλλάζει και φάουλ. Μεγάλες κινήσεις κάτω από καλά. Ναι, ναι. Έξυπνη κινήσεις. Μεγάλος παιχνίδι. Γνήσιος Παοκτζής. Ξέρεις, ο Γιαννούλης ήταν μεγάλη μου λατρεία σαν παιδί. Ναι, ήταν πάντα αυτό που τον χαρακτήριζε, ήταν η δυναμική του, το πάθος του. Δεν του έρα... που γουστάρει να βλέπει. Δεν έχανε ποτέ του. Ήταν τότε τα στηρίγματα της εθνικής ομάδας, Ρετζιάς, Γιαννούλης, ήταν οι παίκτες, η χρυσή πουλιά της εθνικής εφήβων πήρε το παγκόσμιο. Με Καράκουτη από Μπανιόνιο, Καλαϊτζή, μεγάλη φουρνιά αυτή. Έχει κερδίσει τους Αμερικάνους στο ΆΚΑ. Τι κάναμε σε Dream Team. Όχι, στο ΆΚΑ, το παγκόσμιο των εφήβων, λέω. Μεγάλες στιγμές για το ελληνικό μπάσκετ. Ένας από αυτούς, λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης ο Γιαννούλης. Με προεστό προπονητή τότε, αν θυμάμαι καλά. Και μ' αρέσει να βλέπω Γιαννίδη να τα παίρνει. Δημητριάδη, ίσως ο Τυρακόπουλος του Κορινθιακού μπάσκετ. Καλά, καλά. Πάμε να δούμε το παιχνίδι μας, να βλέπουμε Γιάννη Ιωαννίδη. Να σηκώνεται έτσι εκτρεμισμένος, να τραβάει το σακάκι του. Και είναι, ναι, είναι φετίχ, είναι άλλο πράγμα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα στο μάγκο. Πες την αλήθεια, έχεις ένα παραπάνω λόγο που θες να το βλέπεις τον Ιωαννίδη έτσι. Γιατί είσαι παραστατικός. Όχι. Ο Ιωαννίδης έχει γράψει μεγάλες στιγμές. Αν δεν υπήρχε Ιωαννίδης, ήταν η Άρης μεγάλος της Θεσσαλονίκης, που παίρνει την ΑΕΚ στον τελικό του πρωταθλητριών, σε Ευρωλίγκα, αν θυμάμαι καλά. Δεν υπάρχουν τέτοιοι μεγάλοι προπονητές. Τώρα βγαίνουμε. Καταλής, για τρεις, 57-68. Κωνσταντινίδης, Χρήστος Κωνσταντινίδης. Χρήστος Χριστοδούλου, Νίκος Μπουντούρης, Κώστας Σαντζαρής, Γιάννης Γιαννούλης. Ωραία πάσα, the weak side, Μπουντούρης, Χριστοδούλου, μόνος του ο Τσαρτσαρής. Σιγά μην το είχαμε. Έπρεπε να είχαμε στατιστική υπηρεσία να βλέπαμε τους πόντους του Τσαρτσαρή. Δεν υπάρχει φίλο αγώνος, αλλά τέλος πάντων. Έπρεπε κάποιος να ξέραμε πόσους πόντους έχει. Να και παγίδα λοιπόν από Μπουντούρη και Γιαννούλη, δύο παροξίδες. Σταυρόπουλος θα τρυπήσει. Ο Γιαννούλης παίρνει το σφύριγμα. Έχει πάρει τον αέρα της. Έχει πάρει τον αέρα της τρίγκα. Μπορεί να του έδωσε ένα ανάποδο, αλλά από εκεί πέρα τα έχει πάρει όλα. Χριστοδούλου, Κωνσταντινίδης. Ζητάει σύστημα ο Γιαννίδης. Να ο Τσατσαρής. Ο Τριφωνόπουλο και παγίδα που καταρθεί. Για να μην μπει μέσα. Το κλείνει, Μπουντούρης, θα σουτάρει, όχι πάλι. Θα ταΐσει πάλι τον Τσατσαρή, θα γυρίσει. Έπρεπε να το βάλει, ήταν ωραία κίνηση. Από αυτές που μας έχει συνηθίσει. Μας είχε συνηθίσει. Οι οποίες ολοκληρωνόντουσαν μέσα στο νυχτάκι. Και μετά ακολουθούσε εξαίρεση. Σύμιο μου θα παραξηγηθούμε, οπότε... Ναι, δεν μας ξέρουνε. Να λοιπόν ο Τσατσαρής.
Σταυρόπουλος, Τραντζής, Τριφωνόπουλος στο πικ, να πικ, να παγίδα ψηλά, να Τριφωνόπουλος, να η βοήθεια από τον Χριστοδούλου, θα γυρίσει, υπάρχει σπρόξιμο, σιγά με το παραδεχόταν ο Χριστοδούλου. Ο Ιαννίδης γελάει, ηρωνεύεται και τη διαιτητή, κοίτα, αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι που τρελαίνω. Α, ρίχνει και τα πυρενίκια στην τελικά. Άμα δεν έρχεται πυρενίκια, θα έλεγα ότι είναι άρρωστο. Σίγουρα μπορεί να κάνουν κάποιους αγώνες πρωταθλήματος, γιατί αν κοιτάξεις στη σελίδα τους θα δεις πολλούς αγώνες, πολλές εκδηλώσεις συμμετέχουν για φιλανθρωπικούς λόγους. Και εδώ είναι βήματα τα οποία δεν δοθήκανε. Τριφωνόπουλος, Κωνσταντίνου, γιατρής, άστοχος, Σταυρόπουλος, καταρτής, με τον Μπουντούρη. Κοίτα, ο Μπουντούρης άμυνα, τον βλέπεις. Πάντως άντεξε και τα 40 λεπτά ο Μπουντούρης, εγώ αυτό έχω να πω. Ναι, ήταν από τους τηλεοπτικούς, ωραία πάσα. Πίσω από την πλάτη του Τσατσαρή, 58-72. Να δούμε τον Μπουντούρη στον Τσατσαρή, θα κάνει κάτι. Όχι, τον περιμένουμε δύο, δεν φεύγει κανένας. Τσατσαρής με ωραία προσποίηση, γυρίζει, τελειώνει. Να ο Καταρτζής για τρεις και αυτός 61-74. Θύμιο θα παίξουμε το συν 9 ή το συν 11. Κωνσταντινίδης, Χριστοδούλου, Γιαννούλης, Κουντούρης, προσποίηση, αλλαγή, άστοχος. Ήρθατε με δυσκολία. 66, τελευταίο λεπτό. Σε λίγο θα τελειώσει αυτή η όμορφη γιορτή στο Γυμναστήριο Κορίνθου. Μια γιορτή που ξεκίνησε με την βοήθεια του Δήμου Κορινθίων, των Προέδρων του Παλέμωνα και του Απόλλωνα Κορίνθου, για το Ευθύμιο Κέντρο να έρθουν οι παλέμαχοι αθλητές του μπάσκετ να παίξουν σήμερα εδώ για έναν πολύ ωραίο σκοπό. Τα κατάφεραν ο αρκετός κόσμος που ήρθε εδώ, περιμέναμε περισσότερο. Ευχαριστήθηκε, την διασκέδασε αυτή την ωραία μέρα. Και τώρα ο κόσμος χειροκροτά, 61-76 για την ιστορία. Μια ωραία εκδήλωση, ένας ωραίος αγώνας, το χειροκρότημα του κόσμου. Τώρα οι αγκαλιές, τα συγχαρητήρια. Θα πλησιάσουμε.